Νομαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου Μεθοδολογία Βοήθειας Επιχειρηματικότητας στη Μεσόγειο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΜΕΔ. Αντικείμενο του εν λόγω έργου αποτελεί ενδυνάμωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται κάτω από γυναικεία διεύθυνση στον εργασιακό τομέα, η βελτίωση και ενίσχυση της παρουσίας του σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και η ανάδειξη μέσω μελετών και αναλύσεων των εμποδίων και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Ο στόχος θα εξυπηρετηθεί από τις δράσεις του προγράμματος με την πραγματοποίηση συναντήσεων των ενδιαφερομένων φορέων για την ανάλυση και επίλυση του προβλήματος, την εξαγωγή χρησιμών συμπερασμάτων, τη διοργάνωση διεθνών συναντήσεων με ειδικούς από χώρα και από κάθε τομέα και κλάδο δραστηριότητας και από τη δημιουργία κέντρων επικοινωνίας με τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουνίου στις εγκαταστάσεις του Περιφερειακού ΚΕΚ Διαβίου Μάθησης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Αυτοκράτορος Θεοδοσίου 16 στην Πάτρα από τις 6 έως τις 8.30 το βράδυ. Θα πραγματοποιηθούν μάλιστα παρουσιάσεις από εξειδικευμένους επιστήμονες και θα ακολουθήσει συζήτηση για την εξαγωγή γόνιμων συμπερασμάτων. Συνελήφθη χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Πάτρας κατά τη διάρκεια ελέγχου από προσωπικό της λιμενικής αρχής πριν την επιβίβαση του σε πλοίο με προορισμό την Ιταλία ένας αλλοδαπός, διότι κατήχε και επέδειξε πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό την παράνομη έξοδό του από τη χώρα. Προανάκριση κατά την αυτόφορη διαδικασία διενεργείται από το κεντρικό λιμεναρχείο της Πάτρας. Μετά το Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, ζητώντας και αυτός με τη σειρά του την ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση εφετείου Δυτικής Στερεάς Ελλάδος με έδρα το Αγρίνιο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών υποστηρίζει ότι το Προεδρικό Διάταγμα που προβλέπει την ίδρυση εφετείου στο Αγρίνιο, εκτός του ότι αντίκειται στη Συνταγματική Αρχή της Ορθολογικής Οργάνωσης της Δικαιοσύνης, θα επιδεινώσει παράλληλα και τις συνθήκες λειτουργίας της δικαιοσύνης και της άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Ακόμη, ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η ίδρυση του εφετείου στο Αγρίνιο πραγματοποιήθηκε χωρίς να έχει υλοποιηθεί, όπως προβλέπεται, ευρύτερος εθνικός ή έστω ευρύτερος περιφερειακός σχεδιασμός λειτουργίας των δικαστηρίων. Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδος διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης για την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα που αφορά σε επενδύσεις οι οποίες επιδιώκουν να μετατρέψουν μια καινοτόμη ιδέα ή τεχνογνωσία σε επιχειρηματική καινοτομία, εναλλακτικός τουρισμός που αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε μορφή τουρισμού και εξυγχρονισμός χερσαίων εμπορευμάτων οδικών μεταφορών που αφορά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στους τομείς των αμυγός χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών. Καλούνται να συμμετέχουν όσοι ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε νέες καινοτομικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, επιχειρήσεις του κλάδου του εναλλακτικού τουρισμού και επιχειρήσεις του κλάδου των χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Άμφισσα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου των Δελφών.